Από εδώ θα μπορούσε, κύριε Σταθμάρχα, να δει το σημείο της τραγωδίας. Όχι, όχι. Από ένα σημείο λοιπόν και μετά τα τρένα κινούνται τυφλά. Ξέρετε κάτι, αν λειτουργούσε... Θα μου επιτρέψετε. Ναι. Είμαστε σαφείς, δεν θέλω να δίνουμε σφαλμένες εντυπώσεις. Είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Mm. Από το σταθμό εδώ και για 5 χιλιόμετρα λειτουργεί ο πίνακας. Για 5 χιλιόμετρα περίπου λειτουργεί ο πίνακας, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να γίνει αυτόματη χάραξη που δεν επηρεάζει καθόλου την τροχιά. Εάν είχε γίνει αυτόματη χάραξη, δεν έχει σημασία που θα ήταν τα κλειδιά, θα πήγαινε στην τροχιά. Και το δεύτερο είναι ότι στην περίπτωση αυτή ανάβουν τα λαμπάκια εδώ. Άρα, όταν μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για 5 χιλιόμετρα, μετά τη διαγώνη όσο είναι, για όσα λεπτά ήταν, ήταν δυνατόν να δει οποιοδήποτε ότι είναι στην αντίθετη τροχιά. Το ανθρώπινο αυτό λάθος θα μπορούσε να διορθωθεί αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση που έχει πάψει να λειτουργεί μέχρι από το 19. Τηλεδιοίκηση είναι αυτό, κύριε. Είναι τοπική τηλεδιοίκηση. Η πλήρη τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση σημαίνει δύο πράγματα. Δεν μπορώ να το ξαναπώ. Τηλεδιοίκηση σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει δυνατότητα αυτόματη χάραξη. Και σημαίνει ότι είναι δυνατό να δεις πάνω στο πίνακα την τροχιά του τρένου. Βεβαίως αυτό είναι ένα τοπικό σύστημα μικρής εμβέλειας, που είναι τα 8 περίπου χιλιόμετρα. Τώρα θα πάμε στο υπερτοπικό, το οποίο θα το δούμε. Παρακαλώ, παιδιά. Αφού λειτουργούσε ο τοπικός πίνακας τηλεδιοίκησης όπως τον αποκαλέσατε, ποια είναι η αναγκαιότητα του υπερτοπικού πίνακα τηλεδιοίκησης? Αν λειτουργούσε αυτός όπως λειτουργούσε, που μας λένε εργαζόμενοι μέχρι το 19, δεν θα έχει αποφευθεί το τραγικό δυστύχημα, το πολύ νευρό δυστύχημα? Δεν θα υπήρχαν εδώ οι δύο σταθμάρχες που θα μπουν σε αυτή τη θέση και θα μπορούσαν να δουν το τρένο και θα, δεν θα είχαν επιτρέψει τη μοιραία σύγκρουση? Ερώτηση κάνετε ή τοποθέτηση? Ερώτηση. Έτσι όπως την είδα, ήταν πάνω τοποθέτηση.